Καλησπέρα σας. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που οπωσδήποτε μπορεί να προσφέρει απλόχερα πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Αυτό δεν το λέμε βεβαίως μόνο εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά γενικώς όλος ο κόσμος ή, για να μην θεωρηθώ υπερβολικός, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου, ακόμα και αυτού που θεωρεί ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ο βασιλιάς των σπορ. Εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι θεωρούμε ότι είναι ο βασιλιάς των σπορ και αυτό αποδεικνύεται κατά την άποψή μου συνέχεια μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Το γκολ είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, νομίζω αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε καμία απολύτως περίπτωση. Πάρα πολύ όμορφα γκολ έχουμε δει να μπαίνουν σε επαγγελματικές κατηγορίες, όπως όμως και σε ερασιτεχνικές ή και σε ημιεπαγγελματικές, δεν έχει σημασία. Όπου παίζετε ποδόσφαιρο, είτε είναι σε μια λάνα, είτε είναι σε ένα πάρκο, είτε σε ένα οργανωμένο γήπεδο, μπορούν να μπουν εντυπωσιακά γκολ που ξεσηκώνουν τον κόσμο από την εξέδρα. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα δούμε δύο τέτοια γκολ. Ξεσηκωτικά δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω, δύο γκολ τα οποία είδαμε φέτος στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου, στα παιχνίδια που έδωσε η Ρόδος στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στον έκτο όμιλο. Είναι δύο εντυπωσιακά γκολ τα οποία εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς βλέποντας τα δύο γκολ τα οποία θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως, ξεκινώντας από το γκολ που έχει βάλει ο Γιώργος Δελαπόρτα στο παιχνίδι που έδωσε φέτος η Ρόδος με τον Αιωλικό, νίκησε με 2-0. Το δεύτερο γκολ είναι χάρμα, ιδέστε, να το θυμηθούμε. Από κόντρα επίθεση. Παλιά του Δελαπόρτα είναι καλή για τον Νικολόπουλο. Με μία πάει να περάσει το Γιόνδη, γίνεται κόντρα. Νικολόπουλος μαζεύει και πάλι, αφήνει στο Δελαπόρτα έξω από την περιοχή. Δελαπόρτας προσποίηση εξαιρετική. Κάνει τη λόμπα. Γκολ 2-0. Χάρμα, ιδέστε, αυτό το γκολ το οποίο βάζει ο Γιώργος Δελαπόρτας, εντυπωσιακό, από τα γκολ που μόνο αυτός ξέρει να βάζει. Φοβερό γκολ πραγματικά, επίδειξη υψηλής τεχνικής από τον Γιώργο Δελαπόρτα, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική προσποίηση αδειάζοντας τον αμυντικό και στη συνέχεια με μια λόμπα, με το μητάκι που λέμε, φέρνει την μπάλα ακριβώς πάνω από τα χέρια του τερματοφύλακα και βάζει ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό το πάρα πολύ όμορφο γκολ που έχει βάλει ο Γιώργος Δελαπόρτας. Στο 83 καθαρίζει το παιχνίδι η Ρόδος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι από εδώ και πέρα. Το μάτς έχει καθαρίσει με αυτό το υπέροχο γκολ. Το γκολ που βάζει ο Γιώργος Δελαπόρτας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι επ' αυτού. Είναι ένα γκολ που μπορεί να το κάνει να φαίνεται εύκολο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, όμως προϋποθέτει οξυδέρκεια και προϋποθέτει κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό, την άμεση επαφή με το τέρμα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει αυτή την επαφή, έχει την αίσθηση του χώρου, μπορεί να χειριστεί πολύ καλά την μπάλα στα πόδια του, είναι αυτό που λέμε ότι της μιλάει, καταλαβαίνετε ακριβώς τι θέλω να πω, και τη στέλνει ακριβώς στο σημείο όπου ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν μπορεί να αντιδράσει. Πιστεύω, κατά την προσωπική μου άποψη, ότι κανείς τερματοφύλακας στον κόσμο δεν μπορεί να αντιδράσει με αυτή τη λόμπα και τη δεδομένη χρονική στιγμή που γίνεται. Και δεν είναι μόνο η λόμπα, το εξαιρετικό άψογο αψεγάδια στο τελείωμα που κάνει, είναι και η προσποίηση που προηγείται αυτού του τελειώματος. Είναι μια προσποίηση που αδειάζει οπωσδήποτε τον αντίπαλο αμυντικό και ελευθερώνει το δικό του οπτικό πεδίο για να σκάψει την μπάλα με ένα πάρα πολύ όμορφο, υπέροχο τρόπο και να τη στείλει σε ένα σημείο όπου κανείς τερματοφύλακας, πιστεύω, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει, είτε του Αιωλικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είτε και κάποιας μεγαλύτερης ομάδος σε ανώτερη κατηγορία. Πιστεύω ότι η μπάλα θα έχει ακριβώς την ίδια κατάληξη. Να φύγουμε από τον γκολ του Γιώργου Δελαπόρτα και να πάμε σε ένα άλλο, κυρίες και κύριοι, εξίσου πάρα πολύ όμορφο γκολ, το οποίο έβαλε φέτος η Ρόδος και συγκεκριμένα ο Μπουντόπουλος σε ένα παιχνίδι με τον αθλητικό όμιλο Παλινιακό και πάλι στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου. Είναι μια φάση εξίσου πάρα πολύ όμορφη, μια φάση που έδωσε το έναυσμα στο φίλαθλο κόσμο να χειροκροτήσει. Πάμε να το θυμηθούμε. Καλή σκέψη ήταν, αλλά δεν πέρασε. Να, εδώ η σέντρα, Σούλης ελευθερώνει. Χατζησάβας, βαθιά, πολύ βαθιά και πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική παλιά για τον Μπουντόπουλο. Μπουντόπουλος μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία για τη Ρόδο, κάνει μια τρίπλα κοντά στο 2-0, προσποίηση και γκολ 2-0, εξαιρετικό τελείωμα από τον Μπουντόπουλο μετά από μια φοβερή πραγματικά παλιά του Χατζησάβα στο γενοχώρο. Ο Μπουντόπουλος νομίζω ότι καθαρίζει το παιχνίδι στο 78.
αυτό το 2-0 δίνει το πολύ σημαντικό προβάδισμα πλέον στην ομάδα της Ρόδου. Μετά από μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, σεμιναριακού επίπεδου, επιτρέψτε μου, η πάσα του Χατζησάβα στον κενό χώρο ήταν όλα τα λεπτά. Και εδώ ο Μπουτόπουλος την εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πολύ ψύχραμα. Έκανε και μια πάρα πολύ ωραία προσποίηση. Εδώ έχουμε ένα γκολ συνεργασίας σε σχέση με το προηγούμενο που βάζει ο Γιώργος Δελαπόρτα, το οποίο είναι μια ατομική προσπάθεια. Εδώ συνδυάζεται και η συνεργασία που έχει να κάνει με την εξαιρετική βαθιά μπαλιά του Χατζησάβα, αλλά και το τελείωμα και η ατομική προσπάθεια στο τέλος, που πάλι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια με ωραία προσποίηση και άψογο τελείωμα. Βέβαια, οποιοδήποτε άλλος, ή αν όχι οποιοδήποτε άλλος, για να το πω διαφορετικά, να μην παρεξηγηθούμε, αρκετοί άλλοι στη θέση του Μπουντόπουλου νομίζω δεν θα έκαναν την προσποίηση, αλλά θα προσπαθούσαν να τελειώσουν τη φάση. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος, να την τελειώσουν δηλαδή άμεσα. Το γεγονός τώρα ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής επιλέγει να κάνει το δύσκολο, γιατί εδώ είναι το δύσκολο, έτσι, είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή έτοιμος να σκοράρει. Πάει να το κάνει πιο σύνθετο όμως και πιο εντυπωσιακό. Το γεγονός ότι επιλέγει αυτή την οδό δείχνει και την ποιότητα, κατά την άποψή μου, του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Φαινομενικά ίσως είναι εύκολο, φαίνεται εύκολο. Στην πράξη βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή, αντί να τελειώσει τη φάση, να κάνει την επιπλέον προσποίηση και να φτιάξει ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Χάρμα ιδέστε, κατά την άποψή μου, και αυτό. Αν τελείωνε αμέσως τη φάση, πιθανό να μπορούσε να σκοράρει και η μπάλα να πήγαινε πάλι στα δίχτυα, αλλά νομίζω ότι το γκολ δεν θα ήταν το ίδιο όμορφο. Θα λέγαμε για την πολύ μεγάλη βαθιά μπαλιά, εντυπωσιακή μπαλιά που έχει κάνει ο Χατζησάβας, που είναι μια πολύ μεγάλη μπαλιά, από μεγάλη απόσταση δηλαδή, και είναι μια εξαιρετική πραγματικά πάσα. Αν ο Μπουντόπουλος τελείωνε απευθείας τη φάση, θα λέγαμε μόνο για την μπαλιά. Θα κρατούσαμε την μπαλιά. Εδώ όμως ο Μπουντόπουλος κάνει αυτό το επιπλέον που μας δίνει το έναυσμα να συζητήσουμε και για το τελείωμα στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο για την πάρα πολύ ωραία μπαλιά, αλλά και για το εξαιρετικό, πάρα πολύ όμορφο τελείωμα με αυτή την πάρα πολύ όμορφη προσποίηση. Είναι πραγματικά ένα γκολ εντυπωσιακό, ένα γκολ πάρα πολύ όμορφο, ένα γκολ που μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις και να προσφέρει μεγάλη χαρά στο φίλαθλο κόσμο, όχι μόνο της περιοχής μας, στην προκειμένη περίπτωση της Ρόδου δηλαδή, που ήταν στο γήπεδο και είδε αυτό το γκολ, αλλά και όσους το βλέπουν τώρα ή το είχαν δει τότε στη μετάδοση του αγώνα, και γενικώς όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν πρόσβαση για να δουν αυτό το γκολ. Είναι ένα γκολ το οποίο δημιουργεί χαρά και είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ όμορφο. Αυτά ήταν τα δύο γκολ που θέλαμε να σας δείξουμε μέσα από αυτό το βίντεο. Δύο γκολ που μπήκαν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Πάρα πολύ όμορφα, τα είδαμε φέτος στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου και ήταν από παιχνίδια της Ρόδου στο φετινό πρωτάθλημα. Θα δούμε κάποια άλλη στιγμή και άλλα πράγματα μέσα από το news12.gr, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.